μαζί μας την Ευρωβουλευτή και εκ νέου υποψήφια την κυρία Ελίζα Μπόζεμπερ. Της ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο σας. Κυρία Ελίζα Μπόζεμπερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς να σας πω ότι η Κοζάνη είναι ένας από τους σταθμούς στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας. Ξέρετε όλοι ότι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές, ουσιαστικά είμαστε υποψήφοι βουλευτές επικρατείας με Σταυρόπουλο Τίμησης. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και έχει σημασία να πούμε γιατί αξίζει τον κόπο. Είτε για έναν υποψήφιο σε αυτές τις εκλογές, είτε κυρίως για να μπορεί να ενημερώσει, όπως έχει καθήκον, τη σημασία των ευρωεκλογών. Δυνάμωση. Την ανάγκη να ψηφίσουμε, παιδιά, δυνάμωση μουσική. Ευρωεκλογών, την ανάγκη γιατί πρέπει να ψηφίσουμε, πόση αξία και πόση σημασία έχει η επόμενη Ευρωβουλή πενταετής αυτή θητεία για την πατρίδα μας, για μια χώρα του Νότου όπως είναι η Ελλάδα. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται μια κριτική, η οποία είναι δίκαιη στο γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση των χωρών του Βορρά που ευημερούν και του Νότου που υποφέρουν οικονομικά. Παρά τα αυτά, η Ελλάδα, μια χώρα δεύτερης ταχύτητας σε επίπεδο οικονομικής στάθμης από τη μια πλευρά, αλλά πολύ σημαντική γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά και ως χώρα η οποία έχει φέρει τον πολιτισμό και την Ευρώπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ωφεληθεί όλα αυτά τα χρόνια με μεγάλα οικονομικά βοηθήματα μέσα από εργανομικά τα οποία έχουν βοηθήσει σε έργα οικονομής, έχουν βοηθήσει σε νευραλγικούς τομείς που αφορούν στην ποιότητα της επόμενης μέρας, στην παιδεία, στην υγεία, στα έργα υποδομής σε όλη τη χώρα και κυρίως άνοιξε τις θύρες στους νέους ανθρώπους για να μπορέσουν να εμπλουτίσουν τις σχέσεις τους, να υπάρχει μια διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Σε αυτό είναι η σκοπιμότητα και η αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πρέπει εμείς να ψηφίσουμε και γιατί πρέπει οι νέοι άνθρωποι να ψηφίσουμε. Ξέρετε ότι παραδοσιακά υπάρχει μια στρεβλή αντίληψη ότι οι ευρωεκλογές είναι δεύτερης ταχύτητας εκλογές, είναι ίσονος σημασίας και έχουν και μια χαλαρή αντιμετώπιση, μια νοοτροπία χαλαρότητας που δεν είναι ανάγκη να ψηφίσουμε, δεν έχει σημασία με τη διακυβέρνηση της χώρας. Ουδέν αλλά αναλυθέστερον αυτού. Πρώτον, αυτές τις εκλογές πρέπει να τις δούμε όχι μόνο χαλαρές, αλλά το δικαίωμά μας να το μεταφράσουμε σε υποχρέωση προς την παράταξή μας και σε καθήκον προς την πατρίδα. Και το λέω διότι πρέπει να ξέρετε και ιδίως οι νέοι άνθρωποι να το ξέρουν ότι το 80% της νομοθεσίας αποφασίζεται στην Ευρώπη και κατά ανάγκη και υποχρεωτικά είτε σε οδηγίες οι οποίες δίνουν μια διετή προθεσμία να υιοθετηθούν οι βασικές πρόνοιες στο εθνικό δίκαιο είτε σε κανονισμούς που είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν αμέσως, ορίζεται ο τρόπος διακυβέρνησης κάθε κράτους μέλους και επαφίεται στις εθνικές κυβερνήσεις η εξειδίκευση κάποιων μέτρων. Εάν εμείς, ως μια χώρα η οποία έχει μια τεράστια ιστορία και μια προοπτική και με πολύ σημαντικά προβλήματα, υπογεννητικότητα και κοινωνικές ομάδες οι οποίες πιέζονται οικονομικά, νέους μας που σε κάποιο βαθμό με ευθύνη των παλαιότερων έχουν ανατραπεί και τα όνειρά τους και δεν έχουν την ελπίδα που είχαν παλαιότερα, που είχαμε λιγότερες απαιτήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει την προοπτική. Αλλά αυτή την προοπτική πρέπει εμείς να την ενισχύσουμε με μια μεγάλη συμμετοχή στην άσκηση του εκλογικού μας δικαιώματος. Και το λέμε τώρα που έχουμε και ένα πολύ μεγάλο σημαντικό εφόδιο. Ο κύριος Υπουργός ξέρει, ο κύριος Περιφερειάρχης, όλοι ξέρουν ότι η κυβέρνηση αυτή μπήκε μπροστά στην πρωτοβουλία της επιστολικής ψήφου, που ήταν ένα εργαλείο απέτηση πολλών καιρών. Η ομογένειά μας μόνο, οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους και δεν έχουν μπορέσει με φυσική παρουσία, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για λειτουργικούς, για επαγγελματικούς, να ταξιδέψουν, να ασκήσουν το δικαίωμά τους, μέχρι τις 29 του μηνός το τονίζουμε, γιατί είναι καταληκτική η ημερομηνία που ορίζεται από τον νόμο, δεν είναι ανελαστική.
πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα που υπάρχει, να ενημερωθούν, να εγγραφούν και να ασκήσουν το δικαίωμά τους εντός των τυχών και εκτός των τυχών. Δεν αφορά μόνο στους συμπολίτες μας που είναι εκτός Ελλάδος. Είναι και εντός των τυχών άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, με κάποια προβλήματα επαγγελματικά που δεν μπορούν για κάποιους λόγους να μεταβούν στο εκλογικό τμήμα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, θα ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Είναι ντροπή για την Ελλάδα, για τον πολιτισμό, για τη δημοκρατία της, να δείχνει μεγάλα ποσοστά αποχής στις ευρωεκλογές. Δεν μας τιμά αυτό και κυρίως δεν μας δίνει τη δύναμη που θέλουμε. Τι εννοώ, ακούσατε τον Πρωθυπουργό μας να λέει θέλω μια ισχυρή ομάδα στην Ευρωβουλή γιατί ενδυναμώνει και τη δική μου φωνή. Δεν το λέει τυχαία. Ούτε του λείπει το θάρρος, η τόλμη, η διεκδικητικότητα, τα προσόντα. Ο Μητσοτάκης ειδικά έχει αποδείξει τα τελευταία 5 χρόνια όχι ότι είναι μόνο ισότιμος συνομιλητής των Ευρωπαίων ηγετών, χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και αλλάζει και την ατζέντα. Εμείς το ζήσαμε πριν από ένα μήνα, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ τους είπε: κύριοι, έχουμε αποτύχει, έχουμε αποτύχει στην κοινή αγροτική πολιτική. Βάλτε την πάνω στο τραπέζι και ξεκινήστε από το μηδέν. Γιατί όταν μελετήθηκε, δεν φταίει σε αυτό απόλυτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μελετήθηκε, δεν υπήρχε ο πόλεμος. Μιλάμε, οι μελέτες όλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρονίζουν. Στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωεκλογές, επισκέπτομαι την Κοζάνη, γενικά στην Κεντρική Μακεδονία. Ένας κόσμος που πρέπει να ενημερωθεί, να ακούσουμε τους πολίτες, να τους ενημερώσουμε για τις ευρωεκλογές, για τη σημασία της ψήφου, για το πόσο σημαντική θα είναι η επόμενη πενταετία στην Ευρωβουλή. Πάμε δυνατά, πάμε όλες τις κάλπες και κυρίως χρησιμοποιούμε και την επιστολική ψήφο, ένα όπλο, ένα εργαλείο για τους συνανθρώπους μας που δεν μπορούν να πάνε με φυσική παρουσία. Οι ευρωεκλογές είναι πιο σημαντικές από κάθε άλλη φορά, είναι πιο εθνικές και από τις εθνικές εκλογές. Ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφια κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Της ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο της.